χωρίς απρόοπτα και με τα γνωστά δρακόντια μέτρα ασφαλείας κορυφώθηκαν στο Βόλο οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Με την παραλία και τους γύρω κεντρικούς δρόμους να έχουν αποκλειστεί από εκατοντάδες αστυνομικούς και λιμενικούς, οι πολίτες τριμώχτηκαν πίσω από κάγκελα και διαχωριστικά για να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Έσπρος καταντήσαν. Σας ενοχλούν αυτά τα μέτρα που λαμβάνουν? Μας ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα μέτρα αυτά είναι υπερβολικά, πιστεύετε? Είναι. Παραλία πρέπει να είναι στον κόσμο. Σας ενοχλούν αυτά τα μέτρα? Βέβαια μας ενοχλούν. Γιατί τα λαμβάνουν, πιστεύετε? Τι φοβούνται? Δεν ξέρω. Την ασφάλειά τους. Ο νηξιάτικος καιρός αποτέλεσε σύμμαχο του κόσμου, ο οποίος ωστόσο δεν είχε για άλλη μια φορά ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα σημεία των εκδηλώσεων. Δεν θα κρίνω αν είναι αναγκαία ή όχι τα μέτρα. Εκείνο που με μεγάλη ευχαρίστηση και καμάρι και περηφάνεια διέγνωσα είναι ότι ο κόσμος κατέβηκε να τιμήσει, όχι να ενοχλήσει, να προσβάλλει. Έχουν πολύ έντονες αντιδράσεις, δικαίως πολλοί διαμαρτύρονται. Όλα αυτά τα αντιλαμβάνομαι, τα αναγνωρίζω, αλλά δεν ήταν η σημερινή μέρα η ευκαιρία. Και οι βολιώτες απέδειξαν ότι ξέρουν να τιμούν και όχι να εκμεταλλεύονται. Τα μέτρα για την παρέλαση εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Δεν συμφωνώ με τα μέτρα. Όπως επίσης και δεν συμφωνώ με εκείνους που δεν τιμούν τη σημερινή μέρα. Να αποκηρύξουν οι πολίτες τις δυνάμεις που τάσσονται υπέρ της αναξιοκρατίας και των πελατειακών σχέσεων και να στηρίξουν εκείνες τις φωνές που θέλουν να δικαιωθούν οι θυσίες των πολιτών, κάλεσε τον κόσμο ο Υφυπουργός Υγείας και Βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Ζέτα Μακρύ, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Όχι. Είναι η ώρα να πούμε και εμείς όχι στην αναξιοκρατία, στις μικροκομματικές πρακτικές, στις πελατειακές σχέσεις και να συμμαχήσουμε με τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν το καλό του τόπου, που θέλουν να αναγνωριστούν οι θυσίες των Ελλήνων, οι οποίοι στοικά όλο αυτό το διάστημα υπέστησαν δυσκολίες, η καθημερινότητά τους έγινε αβάσταχτη και ήρθε η ώρα επιτέλους αυτοί οι κόποι να επιβραβευθούν. Και φέτος δεν στήθηκε ειδική εξέδρα για τους επισήμους παρά ένα μικρό βάθρος, το οποίο ανέβηκε μόνο η κυρία Μακρύ και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, ενώ οι υπόλοιποι επίσημοι παρακολούθησαν την παρέλαση από το ίδιο επίπεδο με τους πολίτες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε δυναμικά το παρόν μέσω και έξω από τη Βουλή για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εθνική αξιοπρέπεια και την ασφάλεια της πατρίδος μας, ακολουθώντας το φωτεινό παράδειγμα εκείνων που έδωσαν αγώνες για την ελευθερία της Ελλάδος. Η Υφυπουργός Υγείας καταδίκασε μέσως πλην σαφώς την πρόσκληση της Χρυσής Αυγής στις εορταστικές εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης από τον Περιφερειάρχη Τζιτζι Κώστα. Όταν η Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία αποφασίζει να στερήσει τη χρηματοδότηση, τη ιατρική χρηματοδότηση από ένα κόμμα, μπορεί πολύ εύκολα αυτό να αναχθεί και να οδηγήσει σε αποκλεισμό από τέτοιες εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής. Η εντυπωσιακή παρέλαση σχολείων, πολιτιστικών συλλόγων, προσκόπων και στρατιωτικών αγημάτων κύλησε και ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, ενώ νωρίτερα έγινε η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων στην παραλία του Βόλου.